Over many thousands of years, mankind has been gifted with nature's wealth of healthy ingredients. With such knowledge and wisdom by which everyone gets a chance to maintain a physical well-being, a chance to be able to affect our environment, to live a healthy, active, quality life around our loved ones as long as possible. To live in hearts we leave behind. Take good care of your health. Lavon gives another natural treasure to millions of health-conscious people. Care wrapped in innovation, which will make the life of many of our fellow human beings better. Now, the revolution of dietary supplementation gets fulfilled with such a historical ingredient that is almost inevitable to the human organism. We proudly present to you the newest innovation of Flavon, made with cocoa bean, known to have positive physiological effects. You also deserve the newest gift of nature, the joyful Flavon Joy. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο θέμα. Είναι η δύναμη της χαράς και της αισιοδοξίας σε ένα βάζο. Τι λέτε, γίνεται? Και όμως γίνεται. Πάμε να γνωρίσουμε λιγάκι την εταιρεία. Η εταιρεία Flavon ιδρύθηκε στην Ουγγαρία το 2004. Και όπως βλέπετε, έχει λάβει πάνω από 21 εθνικά και διεθνή βραβεία μέχρι σήμερα για την ποιότητα των προϊόντων της και την αξιοπιστία της. Διαθέτει πολυετή γνώση και εμπειρία. Τα προϊόντα της είναι χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα, πολύ σημαντικό, από βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Ακολουθεί συνεχείς ελέγχους από διαπιστευμένα και ανεξάρτητα εργαστήρια. Τα προϊόντα της Flavon διαθέτουν επίσης το πιστοποιητικό ISO 22000 από την TÜV Rheinland, το οποίο είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο ποιότητας για εταιρείες σε όλο το μήκος αλυσίδας παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων. Ο καθηγητής Dr. Zoltán Dinya είναι επιστημονικός συνεργάτης της Flavon και μέλος της Ουγγρικής και Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Έχει ερευνήσει τα φλαβονοειδή για περισσότερο από 40 χρόνια και έχει δημοσιεύσει 200 περίπου επιστημονικές εργασίες και 8 βιβλία μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη της φόρμουλας των προϊόντων της Flavon βασίζεται στα αποτελέσματα του διακεκριμένου Dr. Albert Γιώργη, ο οποίος ανακάλυψε τα βιοφλαβονοειδή στα αποτελέσματα των παρατηρήσεών του πάνω στη βιταμίνη C, για την ανακάλυψη μάλιστα της οποίας τοπονεμήθηκε το βραβείο Νομπέλ. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτή την διαφάνεια τι κάνει διαφορά στα προϊόντα της Flavon. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει στην αγορά, την παγκόσμια αγορά, πληθώρα διατροφικών συμπληρωμάτων. Και αυτό είναι λόγω των αυξημένων αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου, εξαιτίας του άγχους, του στρες, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, της ανθυγιεινής διατροφής, γιατί δυστυχώς δεν τρέφεται καλά σήμερα ο άνθρωπος, της έλλειψης άσκησης και γενικότερα του τρόπου ζωής. Όλα αυτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας. Τι συμβαίνει λοιπόν με τα διατροφικά συμπληρώματα? Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, είτε είναι χάπια, κάψουλες, σκόνη, σταγόνες, σπρέι ή ροφήματα, παρουσιάζουν ένα βασικό μειονέκτημα. Τα ωφέλιμα στοιχεία τους προσλαμβάνονται από τον οργανισμό σε ποσοστό μεταξύ το πολύ 15 μέχρι 45% μόνο. Εδώ λοιπόν έρχεται η πρωτοποριακή πρόταση της Flavon για την υγεία, που κάνει και τη διαφορά. Τα προϊόντα Flavon έχουν μία υφή πυκτή σύστασης, που εξασφαλίζει υψηλή απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα, η οποία είναι πάνω από 95% γιατί λειτουργούν ως υπογλώσσια.
Η Φλάβων επίσης ακολουθεί ειδική πατενταρισμένη επεξεργασία ψυχρής σύνθλιψης που έχει ως αποτέλεσμα να διατηρούνται όλα τα ενεργά συστατικά των πρώτων υλιών στα προϊόντα μας. Τα προϊόντα επίσης, Φλάβων, τα χαρακτηρίζει η επιστημονικά τεκμηριωμένη συνέργεια των συστατικών τους. Τι κάνει λοιπόν τα προϊόντα Φλάβων μοναδικά? Είναι μία βιοενεργειακή τροφή, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Περιλαμβάνουν πάνω από 40 βιολογικά φρούτα και λαχανικά που έχουν επιλεγεί με επιστημονικά κριτήρια, είναι δηλαδή φυσική τροφή. Βασίζονται στην ισχυρή αντιοξειδωτική δράση των φλαβονοειδών και στη συνέργεια στοιχείων από φρούτα, λαχανικά, έλαια και μπαχαρικά για πλήρη αποτοξίνωση, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση του μεταβολισμού με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σύμφωνα μάλιστα με τον Dr. Ντίνιαν, τα φλάβων είναι φυσικά βιολογικά διατροφικά συμπληρώματα ικανά να επηρεάσουν σημαντικά την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού μας έναντι παθογόνων παραγόντων. Είναι δηλαδή φυσικοί υποστηρικτές της υγείας και μπορούν να βοηθήσουν μειώνοντας σημαντικά τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο μου προϊόν, το Flavon Joy. Το Flavon Joy είναι ένας γλυκός πειρασμός. Όσοι το έχετε δοκιμάσει, θα το έχετε διαπιστώσει. Και όσοι το πάρετε, θα με θυμηθείτε. Παρέχει στον οργανισμό μας πολυφενόλες, φλαβονοειδή, ένσημα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και άλλες βασικές ουσίες που λαμβάνονται από 40 κιλά φρούτων και λαχανικών και συμβάλλει στο να διατηρούμαστε σε βιολογική ισορροπία και υγεία. Αυτό που θέλω να κρατήσετε πέρα από το πλούτο των συστατικών του είναι η εξαιρετική συνεργιστική τους δράση. Περιέχει κόκκους κακάο, όπως βλέπετε, ρόδι, βίτα γλυκάνη, βύσσινο, κανέλα, κράμπερι, κολοκύθι, κοινόρωδο, αρώνια, φραγκοστάφυλλο, κουρκουμά και πατζάρι. Είναι vegan προϊόν και δεν περιέχει γλουτένη. Έχει ταχύτητα απορρόφησης 95% και λειτουργεί σε όλα τα λεπτά ενζυμικά επίπεδα. Όπως βλέπετε, έχει υψηλή αντιοξειδωτική αξία ORAC, δηλαδή υψηλή ικανότητα αντιοξειδωτική, ικανότητα δηλαδή απορρόφησης των ελευθέρων ριζών. Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι κόκκι κακάο υψηλής ποιότητας. Αποξηραίνονται, εκθλίβονται και αλέθονται σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω των 47 βαθμών Κελσίου. Το κακάο που περιέχεται στα Flavon Joy δεν μπορεί να συγκριθεί με το κακάο που υπάρχει στα προϊόντα σοκολάτας, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο, γιατί αυτόν το κακάο καβουρδίζεται και αλέθεται στους 90 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά ισχύει και για τις ωφέλιμες ιδιότητές του, ιδιαίτερα για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά. Τα οφείλη λοιπόν το κόκκο κακάο είναι αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν, καθώς είναι το πιο σημαντικό συστατικό του Flavon Joy. Ο Αστέκος βασιλιάς Μοντεζούμα έλεγε «Μία κούπα κακάο σε κάνει να πορεύεσαι όλη μέρα χωρίς κούραση». Και αυτό γιατί σε κάθε 100 γραμμάρια κόκκων κακάο, τα 10 γραμμάρια είναι καθαρά αντιοξειδωτικά. Είναι εξαιρετικά πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών χάρη στα φλαβονοειδή και τις πολυφενόλες. Τι μας προσφέρουν οι κόκκι κακάο? Προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες που προσβάλλουν το DNA και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση της διαδικασίας γύρανσης και στην πρόληψη πολλών ασθενειών. Περιέχουν θεοβρωμίνη. Η ουσία αυτή είναι παρεμφερής με την καφέινη, μόνο που δεν διεγείρει το νευρικό σύστημα, αλλά δρά ευεργετικά στο καρδιακιακό σύστημα. Βοηθά επίσης την διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγκίων, την διεύρυνση των φλεβών, την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και του καρδιακού ρυθμού
τη δύναμη του καρδιακού μυός, τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και έχουν αντιθρομβωτική δράση παρόμοια με τις ασπιρίνες. Χάρη στις οργανικές χημικές ενώσεις του θείου που περιέχουν, συμβάλλουν στην υγεία και του δέρματός μας. Περιέχουν συστατικά που μειώνουν την όρεξη και αυξάνουν την αίσθηση κορισμού και έτσι βοηθούν στον έλεγχο του βάρους. Έχουν προβιωτικά αποτελέσματα και επενεργούν θετικά στη χλωρίδα του εντέρου. Με το κακάο, τα προβιωτικά βακτήρια είναι πιο σταθερά και αποδίδουν καλύτερα, ειδικά όταν υπάρχει και η ινουλίνη, που είναι ακόμα ένα συστατικό του Flavon Joy. Επίσης, οι φλαβονόλες που υπάρχουν στο κακάο μπορούν να διαβούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος στις διεργασίες των νευρώνων του εγκεφάλου και στη νευροδιαβίβαση. Και συμβάλλουν στην αποτροπή εγκεφαλικών επεισοδίων και άνοιας και βελτιώνουν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Τα συστατικά τους προστατεύουν το σηκώτη, μειώνουν τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ και τον κίνδυνο κύρωσης του ύπατος και προστατεύουν τα κύτταρα Β του παγκρέατος από το οξυδωτικό στρες. Επίσης, το κακάο μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών τύπων καρκίνου, ειδικά της λευχαιμίας και του καρκίνου του ορθού. Το κακάο ικανοποιεί τις ημερήσιες απαιτήσεις σε σίδηρο και βοηθάει αποτελεσματικά στην ανημία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο και στα παιδιά αλλά και στις εγγύους. Περιέχει επαρκή ποσότητα χρωμίου, ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθάει στη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων σαχάρου στο αίμα, άρα είναι ωφέλιμο και στον διαβήτη. Συνιστάται στους αθλητές, μάλιστα, πριν και μετά την προπόνηση, καθώς αυξάνει την μυϊκή μάζα και την μυϊκή δραστηριότητα και επιφέρει γρήγορα φυσιολογικές μεταβολικές αλλαγές μετά από την άσκηση. Ένα άλλο συστατικό επίσης του κακάο, πολύ σημαντικό, είναι το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι αποτελεσματικό όπλο κατά του στρες. Το γνωρίζετε? Προστατεύει επίσης την καρδιά και προσφέρει καλύτερη οξυγόνωση, αυξάνει την αντοχή του καρδιακού μυός, μειώνει την πήξη του αίματος, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και μειώνει την πιθανότητα συμφόρησης. Το μαγνήσιο επίσης αυξάνει την παραγωγικότητα του νου μας και είναι βασικό για τη δράση πολλών ενζήμων, συμπεριλαμβανομένων των ενζήμων που μετατρέπουν τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μεσαίας αλύσου σε λιπαρό οξύ DHA, που υπάρχει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στα κυταρικά τυχώματα των εγκεφαλικών κυττάρων μας. Ανεπάρκεια αυτού του λιπαρού οξέως έχει συνδεθεί με πολυάριθμες νευρολογικές ασθένειες, μεταξύ άλλων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα, αυτισμό, κακή μνήμη, κατάθλιψη, σκλήρυση κατά πλάκας και νόσο του Πάρκινσον. Το μαγνήσιο επίσης είναι βασικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία της υπόφυσης και την διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας και προσδίδει τις ισχυρές καθαρτικές ιδιότητες στο κακάο και απαλλάσσει το σώμα μας από τις τοξίνες, ενεργώντας αποτελεσματικά επί της εντερικής περιστατικής κίνησης και στην ανακούφιση ακόμα από τις κράμπες, καθώς χαλαρώνει τους μυς και αυξάνει την ευκαμψία τους. Γι' αυτό και βοηθάει τις γυναίκες στους πόνους περίοδου. Ακόμα συμβάλλει στην κατασκευή ισχυρών οστών. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα άλλο τώρα συστατικό του Flavon Joy, που είναι το ρόδι. Στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική θεωρείται το κλειδί της μακροζωίας. Είναι γνωστό σε όλους τους πολιτισμούς και θεωρείται κυρίως σύμβολο γονιμότητας, καθώς ενδυναμώνει, αναζωογονεί και αυξάνει τη ζωτική ενέργεια. Η συνολική αντιοξυδωτική ικανότητά του έχει υπολογιστεί ότι είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του κόκκινου κρασιού ή του πράσινου τσαγιού. Ένα ρόδι καλύπτει το 40% της βιταμίνης C και το 25% του φολικού οξέως που έχει καθημερινά ανάγκη ένας ενήλικος. Έχει όλες αυτές τις υπέροχες ιδιότητες που βλέπετε, τα λέγαμε ότι τα έχει όλα. Μειώνει την πίεση και βελτιώνει τη μνήμη.
προλαμβάνει την υπογονιμότητα, τη θητική δυσλειτουργία και τις ασθένειες του προστάτη. Προστατεύει από τις φλεγμονές των πεπτικών οργάνων, όπως και του οροπητικού. Και πάμε να γνωρίσουμε το επόμενο συστατικό, το βύσσινο. Το βύσσινο, λόγω της υψηλής περιοκτικότητάς του σε σίδηρο, ενδείκνεται στην αναιμία. Περιέχει επίσης υψηλά επίπεδα ανθοκιανινών, που έχουν ισχυρές αντιοξυδοτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι φυτικές ίνες που περιέχει και τα οργανικά οξέα, το καθιστούν έξοχα τα βύσσινα υπακτικά με ισχυρή καθαρκτική δράση. Γι' αυτό και βοηθάει στη δυσκυλιότητα. Τα μεταλλικά άλατα και εχνοστοιχεία που περιέχουν τα βύσσινα δρούν ανακουφιστικά σε ρευματικούς πόνους. Είναι επίσης διουρητικά και χωνευτικά, ενώ διαθέτουν αντισηπτικές ιδιότητες έναντι λοιμόξεων του οροπητικού. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, καλίου, όπως είπαμε το κάλιο προστατεύει την καρδιά, μαγνησίου που τα αναλύσαμε και ασβεστίου, το οποίο τι κάνει, ενισχύει οστά, μυς και νεύρα. Επίσης, τα βύσσινα έχουν μία ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Είναι ότι υδρούν ως φυσικά, αγχολητικά και μειοχαλαρωτικά. Οπότε, που βοηθάνε στην αϊπνία. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πλούσια σε τρυπτοφάνες και ένζυμα τα οποία αυξάνουν την έκρηση μελατονίνης, της ορμόνης δηλαδή που συνδέεται με τον ύπνο. Είναι ωφέλιμα όμως και στο αναπνευστικό σύστημα. Τι κάνουνε? Αραιώνουν τη βλένα στις μολύσεις του αναπνευστικού και μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος σε κρυολογήματα. Η αρώνια. Ποια λοιπόν είναι η θρεπτική της αξία? Έχει 5 φορές περισσότερους πολυφενόλες από το σταφύλι και θεωρείται προστάτης της καρδιάς, του οροπητικού αλλά και της μνήμης. Έχει ισχυρή αντιοξυδοτική, αντιφλεγμονώδη, αντιβακτηριακή, αντικαρκινική, αντιαλλεργική, από την τοξινοτική και αντιϊκή δράση και ενισχύει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων, μάλιστα, του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας, η αρώνια συμβάλλει στην πρόληψη και τη θεραπεία της ψηλής αρτηριακής πίεσης, της αρτηριοσκλήρυνσης, της γαστρίτιδας, των κυρσών και των νόσων του κυκλοφορικού, του θυροειδούς, των οφθαλμικών παθήσεων και των νεοπλασματικών νόσων, καθώς συγκρατούν τα καρκινογόνα ραδιενεργά στοιχεία. Υπάρχουν επίσης πολύ ενθαρρυντικές έρευνες όσον αφορά τα ωφέλη της κατανάλωσής της σε θέματα χρόνιας φλεγμονής, που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό ασθενειών, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, ο ζαχαρόδιτης διαβήτης και ο καρκίνος. Και το κράνα είναι το γνωστό μας κράμπερι. Τα κράνα αναφέρονται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια του Ομήρου, όταν η Κίρκη παγιδεύει τους συντρόφους στο Οδυσσέα, τους μεταμορφώνει σε χείρους και τους δίνει μεταξύ άλλων και κράνα. Έχουν υψηλή αντιοξυδοτική ικανότητα, μεγαλύτερη ακόμα και από το ρόδι και από τα δαμάσκηνα, και περιέχουν μια σειρά πολύτιμων μετάλλων και ιχνοστοιχείων με ιδιαίτερα σημαντική την περιεκτικότητά του σε κάλιο, σε επίπεδα τέτοια που θα λέγαμε ότι μοιράζονται το βάθρο της πρωτιάς με την μπανάνα και τα κτενίδια. Έχουν εξαιρετική επίσης δράση στις φλεγμονές του οροπητικού. Αυτό σίγουρα θα το ξέρετε. Και στο απότατο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν έναντι του ζαχαρόδους διαβήτη. Αντιμικροβιακές ιδιότητες σχετικά με τη θεραπεία μυκήτων που προκαλούν δερματικές παθήσεις, όπως και βιοδραστικές ενώσεις που βρίσκονται στο κράμπερι, σταματούν τη συσσωμάτωση και προσκόλληση βακτηριδιακών κυττάρων στην επιφάνεια των δοντιών, γι' αυτό και ωφελούν τα δόντια μας. Επίσης βοηθούν στην προφύλαξη από τα πεπτικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη, συμβάλλουν στη θεραπεία και πρόληψη του καρκίνου, του στόματος, του εντέρου, του πνεύμονα και της λευχαιμίας, αυξάνουν κατά 120% το επίπεδο των αντιοξυδοτικών που προλαμβάνουν τον καρκίνο. Γι' αυτό και είναι ισχυρά αντικαρκινικά. Επιβραδύνουν γενικά τη διαδικασία της γύρανσης
και εμποδίζουν τον θάνατο των γκρίζων κυττάρων του εγκεφάλου. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Και σαφώς συμβάλλουν στην ομορφιά και στην υγεία της επιδερμίδας μας. Η κολοκύθα. Η κολοκύθα περιέχει πολλά καροτινοειδή, τα οποία είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας, καθώς αναστέλουν τη δράση των ελεύθερων ριζών και βοηθούν στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης των καρδιακιακών νοσημάτων και άλλων λοιμόξεων. Η μεγάλη περιεκτικότητα της κολοκύθας σε ίνες βοηθάει τη διαδικασία της πέψης και υποστηρίζει τη θεραπεία γαστρεντερικών διαταραχών, όπως είναι η δυσκυλιότητα, η δυσπεψία, αλλά και τη μείωση της LDL χολυστερόλης στο αίμα και τη ρύθμιση των επιπέδων του ζαχάρου. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες χάρη στο β' καροτένιο, τη λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη, που προστατεύουν τα μάτια από τις ελεύθερες ρίζες και αποτρέπουν το σχηματισμό καταράτη και την εκφύλιση των ιστών του ματιού. Επίσης, το β' καροτένιο έχει αντιφλεγμονώδη δράση και προστατεύει τις αρθρώσεις από φλεγμονή και αρθρίτιδα. Βελτιώνουν το νοσοποιητικό σύστημα χάρη στη βιταμίνη C και προωθούν την παραγωγή κολαγόνου και προστατεύουν έναντι διαφόρων μορφών καρκίνου όπως του προστάτη που τον συρρυκνώνουν, τον καρκίνο του προστάτη. Το μαγνήσιο που περιέχουν έχουμε αναλύσει τι προσφέρει και επίσης στηρίζει και την υγεία των δοντιών και των οστών. Έχει επίσης κάλιο και ψευδάργυρο που μπορεί να αποτρέψουν την εμφάνιση καρδιακιακών παθήσεων και υπέρτασης. Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει την οστική πυκνότητα, ιδιαίτερα για τα άτομα με κίνδυνο για οστεοπόρωση. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα και προωθεί την υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος. Η κολοκύθα προσφέρει υγεία, λάμψη και ενυδάτωση στο δέρμα μας, χάρη στην υψηλή ποσότητα βιταμινών Α, C, Ε και ψευδαργύρου. Βοηθά επίσης την υγεία των νεφρών, αποτρέποντας το σχηματισμό πέτρας. Βοηθάει στην κατάθλιψη, καθώς περιέχει τρυπτοφάνη, προκαλεί, όπως είπαμε, συναισθήματα χαράς και ευτυχίας και βοηθάει στη θεραπεία λοιμόξεων από παράσιτα. Έχει διουρητική δράση και βοηθάει έτσι στην αποβολή των τοξινών και των ανεπιθύμητων αποβλήτων από το σώμα μας, χαρίζοντας υγεία στον οργανισμό μας. Και το κοινόρωδο. Το κοινόρωδο είναι το γνωστό μας άγριο τριαντάφυλλο. Περιέχει ο καρπός του 130 ενώσεις με ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό και έχει 40 φορές περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι τα εσπεριδοειδή. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα βιοφλαβονοειδή, είναι πιο αποτελεσματικό από το συνθετικό ασκορβικό οξύ. Η βιταμίνη C που υπάρχει στον καρπό του άγριου τριαντάφυλλου είναι πιο σταθερή και με μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Μεταξύ άλλων, βοηθάει το έργο του θηροειδούς αδένα, ενδυναμώνει τους αδένες στο σηκώτη και επίσης προστατεύει από το E. coli και το Candida albicans, από το έλκος και τις αλλεργίες. Είναι άριστη πηγή αντιοξειδωτικών για την προστασία του οργανισμού μας ενάντια στο οξειδωτικό στρες. Είναι ιδανικό στην αντιμετώπιση της ρευματοειδρούς αρθρίτιδας και οστεοαρθρίτιδας, καθώς βελτιώνει την κινητικότητα, μειώνει τον πόνο και τη δυσκαψία των αρθρώσεων. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, προστατεύει την καρδιά μας, καθώς μειώνει την LDL χολυστερόλη και συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτιαρικής πίεσης και της γλυκόζης. Τέλος, τα συστατικά του ωφελούν την υγεία της επιδερμίδας μας, ενισχύουν την ενυδάτωση και την ελαστικότητά της. Το φραγκοστάφυλλο έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνη C μεταξύ των φρούτων και είναι πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών και βιταμίνης Α, η οποία βοηθάει στην πρόληψη οφθαλμικών παθήσεων. Τα ωφέλη που έχει για την υγεία έχουν αποδοθεί στις ανθοκιανίνες, που καταπραίνουν το στομάχι, στη ρουτίνη που αποτρέπει την αιμορραγία, την εκχύμωση και τις ευριαγγίες και την κερσετίνη που είναι αντιαλλεργική και διουρητική και η οποία καθαρίζει το ουροποιητικό σύστημα.
Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα φενολικά οξέα που είναι αντιθρομβωτικά, αντιφλεγμονώδη, προλαμβάνουν το εγκεφαλικό και εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Πού αλλού βοηθάει το φραγκοστάφυλλο? Στην καταπολέμηση της ημικρανίας, των γαστρικών προβλημάτων, της γενικής κόπωσης, στη ρύθμιση της λειτουργίας των νεφρών, στη θεραπεία της ανεμίας, της περιοδοντίτιδας, στις διαταραχές της πυκτικότητας του αίματος, στην προστατίτιδα, στην αρθρίτιδα και στους ρευματισμούς. Μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και του ζαχάρου στο αίμα και βοηθάει στις φλεγμονές του αναπνευστικού και έχει μικροβιοκτόνο δράση έναντι της γρήπης και των άλλων ιώσεων. Να γνωρίσουμε τώρα τον κουρκουμά, που αποτελεί βασικό συστατικό στην παράδοση της αγιοβερτικής ιατρικής, που έχει ιστορία άνω των 1000 ετών, και βασικό συστατικό του είναι τα κουρκουμινοειδή. Μπορεί να ξεπεράσει τον αιματοκεφαλικό φραγμό και χάρη στις νευροπροστατευτικές του ιδιότητες συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Αυξάνει τη δραστηριότητα του υπεροξειδίου της δισμουτάσης και υπόσχεται έτσι την πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με το γύρας, για παράδειγμα του καταράκτη. Αποτοξινώνει τον οργανισμό μας από τις καρκινογόνες ουσίες και υπάρχουν πάνω από 300 δημοσιεύσεις για την αντικαρκινική του δράση. Είναι μια ισχυρή αντιφλεγμονώδης ουσία, χωρίς όμως στεροειδή. Ενεργεί ευεργετικά σε περιπτώσεις παγκρεατικής φλεγμονής και φλεγμονής των εταίρων, όπως φλεγμένον έντερο και ασθενεία του Crohn, ρυθμίζει τα επίπεδα της χοληστερόλης, έχει αντιβακτηριακές και αντισηπτικές ιδιότητες, είναι κατάλληλο για άτομα με διαβήτη τύπου 2, καθώς καθυστερεί την απορρόφηση της γλυκόζης, εμποδίζει την ανάπτυξη ρευματοειδούς αθρίτιδας και αθυροσκλήνησης, βοηθάει στην πέψη και προστατεύει το σηκώτη και βοηθάει επίσης στη φυσική αποτοξίνωση. Και ιδιαίτερα καλά είναι τα αποτελέσματα της συνδυασμένης χρήσης του κουρκουμά με κερσετίνη. Όπως είπαμε, υπάρχει στο Flavon Joy η κερσετίνη. Η κανέλα. Το Flavon Joy είναι το μόνο προϊόν της οικογένειας Flavon που περιέχει κανέλα. Στην παρασκευή του χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας κανέλα και ηλάνης. Είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό, μια πλούσια πηγή ινών, σιδήρου, ασβεστίου και μαγνησίου και περιέχει περίπου 250 πολύτιμα συστατικά. Μειώνει τον ζάχαρο του αίματος και τη χοληστερόλη και προστατεύει τα κύτταρα από την οξειδωτική φθορά και μειώνει την αντίσταση της ινσουλίνης. Ενισχύει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκίων και αυξάνει την ελαστικότητά τους, διανοίγει τις φλέβες και μειώνει την πίεση και τις παρενέργειες του διαβήτη. Αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος, προωθεί την αναγέννηση των κυττάρων και μειώνει την αιμοφιλία. Βελτιώνει τα συμπτώματα πολυκιστικών οθικών στις γυναίκες. Επενεργεί θετικά η κανέλα στην υγεία της πεπτικής οδού. Αποτελεί μάλιστα σημαντικό προληπτικό μέσο για διάφορα είδη καρκίνου, όπως το μελάνωμα και ο καρκίνος του ορθού. Έχει αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση κατά βακτηρίων όπως κάντιτα, E. coli και σαλμονέλα, γκραμ. Προλαμβάνει τις στοματικές μολύνσεις και είναι ένα εξαιρετικό φυσικό μέσο κατά πολέμηση της ακμής. Βοηθάει στην απομάκρυνση των δερματικών κυλίδων, βελτιώνει τον αποχρωματισμό και φωτίζει το δέρμα μας. Ενεργοποιεί την παραγωγή γαστρικών υγρών, έχει αντιαλλεργικές ιδιότητες, καθώς και χαλαρωτική δράση και βοηθάει στον μετεωρισμό. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα θερμαντικό μπαχαρικό η κανέλα. Επομένως, είναι χρήσιμο σε περίπτωση υποθερμίας, αλλά και στα πρώτα στάδια του κρυολογήματος. Είναι ένα από τα πιο αντιοξειδωτικά μπαχαρικά. Έχει έντονη αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών αλλαγών ή και να μειώσει την έντασή τους στο Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και σκλήρυνση κατά πλάκας. Το παντζάρι. Τι κάνουν τα παντζάρια? Ενισχύουν το νοσοποιητικό μας. Επιβραδύνει το γύρας,
προλαμβάνουν τον καρκίνο, ενισχύουν το κυκλοφορικό σύστημα, προστατεύουν από την καταρροή και ρίχνουν την πίεση χαρίζοντας ενέργεια. Αν και τα παντζάρια δεν είναι πλούσια πηγή σιδήρου, είναι εξαιρετικά στην παραγωγή αίματος, προλαμβάνουν την ανάπτυξη αναιμίας και υποστηρίζουν τη θεραπεία της λευχαιμίας. Οι χρωστικές τους συγκαταλέγονται μεταξύ των ισχυρότερων αντιοξειδωτικών και καθιστούν την αφομοίωση του οξυγόνου από τα κύτταρα 4 φορές πιο αποδοτική. Περιέχει φολικό οξύ το πατσάρι σε μεγάλες ποσότητες, που όχι μόνο βοηθάει την υγιή ανάπτυξη του εμβρίου, αλλά βοηθά επίσης και στην απομάκρυση της ομοκυστίνης από το αίμα, τα υψηλά επίπεδα της οποίας μπορεί να προκαλέσουν καρδιοπάθεια. Επίσης, το φολικό οξύ έχει ηρεμιστικά αποτελέσματα και βελτιώνει τον ύπνο. Βοηθούν τα πατσάρια στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης και προλαμβάνουν την ασβεστοποίηση των αιμοφόρων αγγείων. Συνιστάται σε ασθενείς με υπέρταση, καθώς τα νητρώδη που υπάρχουν στα πατσάρια αυξάνουν τη συγκέντρωση του νητρικού οξέως, το οποίο ρυθμίζει την πίεση. Είναι πλούσια πηγή βιταμινών και μετάλλων και ένα φυσικό βιάγκρα χάρη στο βόρειο που διαχείρει την παραγωγή μιας ορμόνης που είναι υπεύθυνης για τη λίμπιντο. Αποτοξινώνουν το σώμα μας, καθαρίζουν το σηκώτη και το αίμα και βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, απομακρύνουν το ορικό οξύ από το σώμα, εξαλείφουν τα επιβλαβή μικρόβια και τονώνουν την πέψη, χάρη στην περιεκτικότητά τους σε πυκτίνες. Ακόμα τα πατσάρια βελτιώνουν την ψυχική μας υγεία. Γιατί? Γιατί περιέχουν βεταΐνες και τρυπτοφάνη. Επίσης, τα παντζάρια προσφέρουν ιδιαίτερη ενέργεια και γι' αυτό είναι καλό συστατικό της διατροφής αθλητών και δραστηρίων ανθρώπων. Και έχουν ισχυρά αποτελέσματα αλκαλικότητας, επομένως είναι εξαιρετικά στοιχεία της αντικαρκινικής δίαιτας και της θεραπείας του καρκίνου. Εξαλείφουν τις καούρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, περιέχουν διαιτητικές ίνες και βοηθούν στην απώλεια του βάρους, εμποδίζουν μάλιστα να νιώθουμε πείνα και ενισχύουν το μεταβολισμό και είναι ικανά να βελτιώσουν τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε νητρικά άλατα. Τα νητρικά άλατα, τι κάνουν μεταξύ άλλων, διεγείρουν τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνουν τη ροή με αποτέλεσμα περισσότερο οξυγονωμένο αίμα να φτάνει στα κύτταρα. Και μας ενδιαφέρει ότι φτάνει στη λευκή ουσία του μετωπίου λοβού, από όπου προέρχεται και η άνοια. Η νουλίνη είναι ένας φυσικός πολυσαχαρίτης, που παράγεται κυρίως από ρίζες ή ριζώματα διαφόρων φυτικών πηγών, κατά προτίμηση από το ραδίκι κυχώριο. Ως φυσικό πρεβιωτικό, η νουλίνη προάγει την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας, ενισχύοντας τον πολλαπλασιασμό των προβιωτικών μικροοργανισμών και υποστηρίζει ένα υγιές πεπτικό σύστημα και ένα ενισχυμένο αμυντικό σύστημα. Και αν θυμόμαστε, ο Ιπποκράτης είχε πει ότι η υγεία μας βασίζεται στο πεπτικό μας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες οι ασθένειες. Η νουλίνη είναι υδατοδιαλυτή ίνα και συμβάλλει στη μείωση του επιπέδου γλυκόζης και χοληστερόλης στο αίμα και είναι ιδανική για διαβητικούς. Ρυθμίζει φυσικά το βάρος και προάγει μια υγιή αναλογία νερού μέσα στο σώμα, πολύ σημαντικό αυτό. Υποστηρίζει την ικανότητα αύξησης της βιοδιαθεσιμότητας των συστατικών, βελτιώνει την απορρόφηση ασβεστίου, μαγνησίου και σιδήρου, συμβάλλει στην οστική πυκνότητα και επίσης η πρόληψη αντιμετώπιση τόσο της διάρρειας όσο και της δυσκυλιότητας είναι ένα αποτέλεσμα της ινουλίνης, καθώς και η ανακούφιση από τα συμπτώματα της εντερικής κολίτιδας, του συνδρόμου του ευερέθιστου του εντέρου και της νόσου του Κρόν, καθώς και της ελκόδους κολίτιδας. Η β' γλυκάνη βελτιώνει αποτελεσματικά την καταπολέμηση των λοιμόξεων, διότι ενεργοποιεί τα μακροφάγα και έτσι όλο τον οργανισμό στην άμυνά του, αυξάνοντας τη δραστικότητα του νοσοποιητικού μας συστήματος. Συμβάλλει στην αύξηση της αντιβακτηριακής και αντιμυκής δράσης του οργανισμού μας και μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη της επίδρασης των εποχιακών προβλημάτων του αναπνευστικού.
προάγει την κινητικότητα του εντέρου και αυξάνει την ανοσοποιητική δραστηριότητα του εντερικού φλενογόνου και συμβάλλει στην υγεία του πεπτικού συστήματος. Έχει αντιμυκητιακές ιδιότητες, επίσης κατά της κάντιντα. Επιβραδύνει τη μεταφορά των τροφών στο έντερο, προάγοντας μια πιο αργή διαδικασία πέψης των τροφών. Σαν αποτέλεσμα, συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων σαχάρου στο αίμα, μειώνει την υψηλή χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, έτσι ενισχύει την υγεία της καρδιάς μας, μειώνει την επιθυμία πρόσληψης τροφής και συμβάλλει στην απώλεια βάρους, είναι ευεργετική σε περιπτώσεις φλεγμονής και μόλυνσης, HIV, υπατήτιδα, ασθένεια Lyme, άσθμα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και μπορεί επίσης να μειώσει τις παρενέργειες τόσο της ακτινοβολίας όσο και της χημειοθεραπείας. Συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλό επίπεδο χοληστερόλης, σε άτομα με αγκιοσύσπαση σε περιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης, μετά επίσης και από χειρουργείο, γιατί μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Είναι ιδιαίτερως ευεργετική για όσους πάσχουν από δερματίτιδα, έξεμα, πληγές εγκαυμάτων, διαβητικά έλκη και αλλεργίες. Η πυκτίνη των σπεριδοειδών είναι και το τελευταίο από τα συστατικά του Flavon Joy, όπως διαπιστώσετε είναι πολύ πλούσιο προϊόν. Είναι ένας δομικός ετεροπολυσαχαρίτης που βρίσκεται στα κυταρικά τυχώματα των φυτών. Την βρίσκουμε σε υψηλές ποσότητες στα εσπεριδοειδή, στα μήλα, στις μπανάνες, στα σταφύλια, στα καρότα, στο λάχανο και αλλού. Φυσικά, για να απολαύσετε όλες αυτές τις αποτοξινωτικές ιδιότητες της πυκτίνης, θα πρέπει να επιλέγετε βιολογικά προϊόντα, αλλιώς ενδέχεται να προσλαμβάνετε περισσότερα χημικά. Γιατί λοιπόν Flavon Joy? Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να κρατήσετε ότι το Flavon Joy υποστηρίζει όλα τα συστήματα του οργανισμού μας. Αναπνευστικό, καρδιακιακό, πεπτικό, ουροπητικό, γεννητικό, νευρικό, μυϊκό, τα οστά μας, τους αδένες, τα μάτια, το δέρμα και κυρίως βελτιώνει τη διάθεσή μας. Σε ποιους συνιστάται το Flavon Joy? Σε όσους έχουν άγχος και στρες. Αθλούνται τακτικά ή επαγγελματικά. Σε όσους μελετούν και εργάζονται διανοητικά, επιθυμούν να αυξήσουν την ψυχική τους ενέργεια και να βελτιώσουν τη διάθεσή τους, θέλουν να βελτιώσουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες τους, σε πάσχοντες από διαβήτη, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, θυροειδή, σε ασθενείς με Πάρκινσον, φλεγμονές του πεπτικού, του προστάτη. Επίσης, σε μια δίαιτα αποτοξίνωσης, αφού προηγηθεί το Max και το Green, όπως είπαμε, είναι πολύ καλά και για το ουροπητικό μας σύστημα, αλλά και σε όσους θέλουν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για γλυκά με έναν υγιεινό τρόπο, είναι κατάλληλο για γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, για εγκύους και θυλάζουσες μητέρες, τα παιδιά τα λατρεύουν το Joy, είναι μια υγιεινή λιχουδιά για τα παιδιά. Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό τους, μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της μόλυνσης, τα βοηθάει να κοιμούνται καλύτερα, ευκολότερα, πιο ήρεμα, να έχουν καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και προσοχή, τα βοηθάει στη γρηγορότερη εκμάθηση και καλύτερη ανάπτυξη του οργανισμού τους. Είδατε λοιπόν ότι πράγματι γίνεται η δύναμη και χαρά και η αισιοδοξία μέσα στο Joy. Εδώ θα γνωρίσετε την οικογένεια Λάζλο, ιδρυτές της εταιρείας, να παραλαμβάνουν το Ουγγρικό Βραβείο Ποιότητας Προϊόντων, το οποίο κέρδισε το Flavon Joy. Το βραβείο αυτό πιστοποιεί την εξαιρετικά καλή ποιότητα και αξιοπιστία τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών της Flavon. Σας ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας απόψε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Επικοινωνήστε με όποιον σας κάλεσε, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας ενημερώσει για ό,τι επιπλέον θέλετε. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε υγεία και αισιοδοξία. Στην συνέχεια θα παρακολουθήσετε μία ενδιαφέρουσα ολιγόληπτη ομιλία του καθηγητού Δόκτωρ Ζόλταν Ντίνια για το Flavon Joy.
Hölgyeim és uraim, professzor dr. Dinya Zoltán vagyok, a Flavon Group tudományos tanácsadója. Örömmel jelentem be, hogy megszületett a család új 8. hiánypótló tagja. A Flavon Joy a világon egyedülálló, finom és egészséges. Vágyfokozó, örömszerző. Alapja a kakaó, megtartja termékeink eddigi pozitív jellemzőit, hozzájárul a szív- és érrendszeri egészségünk megőrzéséhez. Nagyon fontos tulajdonság a májvédő tulajdonság, a szemegészségének fokozása. A másik jellemzője a terméknek, hogy korhatár nélkül fogyasztható. A termék előrendelése már megkezdődött. Kérem, ismerjék meg, éljenek vele, egészségtudatos fogyasztás esetén hozzájárul egészséges öregedésünkhöz.